Πάμε να δούμε γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή πάμε στο αγαπημένο μου. Πάμε στο αγαπημένο σου, παρακαλώ. Βασίλης Γκουρούσης, Τέτα Καμπουρέλη. Αυτός ο έρωτος ποτέ δεν θα πεθάνει. Έχουμε να δούμε βίντεο. Πάμε το δούμε, παρακαλώ, γρήγορα. Πάμε το δούμε, σας παρακαλώ. Γιατί γίνεται ο χαμός από τον κύριο Γκουρούση. Ο χαμός, πραγματικά. Για να το δούμε γρήγορα. Κυρία Καμπουρέλη εδώ με τον νέο της σύντροφο. Συνοδεύομαι με τον κύριο Κωστίνη, Μιλήσατε με την κυρία Καμπουρέλη που ήταν και αυτή εδώ σήμερα. Χαιρετήθηκαμε, ναι. Πώς είναι οι σχέσεις σας τώρα? Οι σχέσεις μου είναι χαρά, τυπικές είναι, όπως σας είδατε και εσείς. Καλησπέρα. Σήμερα που την είδατε με τον νέο της σύντροφο, σας ενόχλησε? Εμένα ενοχλήσει. Δεν ενοχλεί εκείνη που κυκλοφορεί. Εμένα δεν ενοχλήσει. Τι το είπες? Έπεσε. Δεν έχουμε ξαναβρεθεί ποτέ, παιδιά. Ποτέ. Ναι. Και μακάρι να ξαναβρεθούμε ποτέ ακόμα περισσότερο. Εγώ είμαι στενάχρονο, απλά δεν θέλω. Δεν είναι στενάχρονο. Δεν έχετε επαφή ούτε στο σπίτι, ούτε με την οικογένειά σας. Υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε επαφή, παιδιά. Έχουμε τρία παιδιά και τρία γκόνια. Είναι δυνατόν. Αλλά είναι ορισμένα πράγματα που στη ζωή τα αφήνει πίσω και προχωρά. Κυρία Καμπουρέ. Μάλιστα. Τα είπε ο κύριος Γκουρούσης. Πάντως, από τον τρόπο που τα λέει και από τον τρόπο που μιλάει για τον νέο σύντροφο της κυρίας Καμπουρέλη, φαίνεται ότι τον έχει ενοχλήσει. Φαίνεται ότι διατηρεί. Ναι. Εγώ, δηλαδή, κατά την προσωπική μου άποψη, για μην τον πάρω και τον άνθρωπο στο λαιμό μου, έτσι. Εγώ καταλαβαίνω ότι διατηρεί ακόμα αισθήματα για την κυρία Καμπουρέλη. Καίγεται, κορίτσι μου, κάθε μέρα και πας και μας. Δηλαδή, ειλικρινά, σε άφησε σήμερα τώρα εδώ. Έχουμε 40 θέματα εδώ. 50 θέματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Για σένα. Βέβαια. Και λέω, άσε να δω τι θα πει τώρα. Γελάμε. Και λέει, πάμε σε αυτό και μου βγάζει για την Τέτα. Την ηχούμε τον κύριο Γκούρμα, τον Μπορούση. Ναι, βέβαια. Εδώ πέρα γίνεται χαμός. Ο κύριος Γκουρούσης τι θέλει από ό,τι φαίνεται. Θέλει πίσω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εμένα μου τέτοια και σου κάνει μια μήνυση. Εγώ το λέω. Είπα, είναι έχει και ανάγκη τώρα να γίνει τα έξοδα. Είναι η προσωπική μου άποψη. Το είπα. Θα σου κάνει μήνυση. Προσωπική μου άποψη. Θα σου κάνει μήνυση και την προσωπική άποψη. Στον αέρα είσαι. Θα σου κάνει μήνυση. Συνεχίζει, θα το λες το ίδιο. Εδώ λοιπόν είναι στον ίδιο χώρο, ε! Ναι, βρεθήκανε, βέβαια! Ναι. Είναι όλοι μαζί στον ίδιο χώρο, μια πλευρά. Με τον σύντροφο η κυρία Καμπουρέλη, μόνο του ο κύριος Γκουρούσης. Και μάλιστα είπε ότι δεν θέλει ποτέ να ξαναβρεθούν. Λέει, δεν θέλει.